Φίλες και φίλοι συνδρομητές της Ιταβίζων, επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση το δημοτικό γήπεδο της Γεροσκήπου, εδώ όπου η Ομόνια προηγείται 2-1 του Ατρόμητου, ενώ βλέπουμε τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Με την ομάδα της Ομόνιας να προηγείται 2-0 με τα γκολ που πέτυχαν οι Κασέκες στο 22 και Εφρέμ στο 27. Ο νεαρός ο Χατζηβασίλης μείωσε για την ομάδα του Ατρόμητου στο 34 με ένα πολύ όμορφο γκολ σε 1-2. Υπάρχουν αλλαγές από τις δύο ομάδες. Θα μας ενημερώσει ο Κωνσταντίνος Σκαμπίλης για τα περαιτέρω. Κωνσταντίνο. Δύο αλλαγές από πλευράς Ατρόμητου. Θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου ο Γιώργος ο Γεωργίου και ο Γκαστόν. Και θα περάσει εντός ο Μπα και ο Μωρός. Και από πλευράς Ομόνιας θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, όπως έχουμε ενημερωθεί, ο Γιώργος Εφρέμ και τη θέση του θα πάρει ο Εράν Ριγκίφ. Μάλιστα. Δύο αλλαγές λοιπόν από τον Ρατμίλο Ιβάντσεβιτς. Με τον Ισμαήλ Μπα και τον Μωρός να περνούν στον αγωνιστικό χώρο. Και για την Ομόνια ο Ριγκίφ στις θέσεις των Γεωργίου, Γκαστόν και Εφρέμ. Εμείς βλέπουμε τις καλύτερες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μια πάσα εδώ του Λουαλούα προς το μέρος του Εφρέμ. Εδώ είναι μια φάση στην οποία ζητά δικαιολογημένα πέναλτι ο Ατρόμητος. Και εδώ η καταπληκτική κούρσα του Γκέρι Κόλα. Έφυγε 5 ποδοσφαιριστές με αυτή του την κίνηση. Μοίρασε στον Χατζηβασίλη, όμως ήταν εκεί ο Ντάβιτσον για να σώσει. Ακόμα ένα σουτ του Ρουέδα έπειτα από ασίστ του Λουα Λουα. Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ισπανού και πάλι στο Σαζόνοφ. Ένα νέο σουτ δεν ανησύχησε τον λεπτονό τερματοφύλακα της το Ατρόμητου. Και εδώ το γκολ που σημείωσε ο Κασέκ έπειτα από την πάσα του Ντάβιτσον. Πολύ όμορφο γκολ και αυτό για την Ομόνια. Το 0-1 στο 22.